Φίλες και φίλοι του Μεσσηνιάκου Ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, καλησπέρα από το γήπεδο του Μεσσηνιακού. Σταύρος Παπαδόπουλος, 11η αγωνιστική για τον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, στο σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στην Μαύρη Θύελλα, που έχει το απόλυτο μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές με 30 βαθμούς. Υποδέχεται τον δεύτερο της βαθμολογίας, Ασπρόπυργο, ο οποίος ακολουθεί στο μείον 7 με 23. Μαύρη Θύελλα που έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με μια ενδεχόμενη νίκη να αποσπαστεί 10 βαθμούς από τον βασικό συνδιεκδικητή του τίτλου. Απίστευτη ατμόσφαιρα στο Σταύρος Παπαδόπουλος από τους 3 και πλέον χιλιάδες φίλους της Μαύρης Θύελλας. Ψάνης, Φουάσης τσίμπησε, πέρασε η μπάλα, Μάρκοβιτς από αριστερά, τάκλιν του Νικολάου, πλάγιο out. Ο Φουάσης έξυπνα γρήγορα ψάχνει τον Μίγκα, ο οποίος κάνει κίνηση από αριστερά, θέλει να πατήσει η περιοχή. Μίγκας του έκλεισε τον δρόμο. Σταγάκης, ωραία παλιά για τον Φουάση, μέσα στην περιοχή ευκαιρία. Γύρισμα του Φουάση, η μπάλα στα δίκτυα, Ιβάν Μάρκοβιτς, 1-0 στο 12 η Καλάμαθα. Μάρκοβιτς, Καλάμαθα πολύ νωρίς παίρνει κεφάλι στο σκορ. Έρχεται καυτός από το σχηματάρι, οδήγησε την Μαύρη Θύελλα στο διπλό και είναι αυτός που στο 12 ανοίγει το σκορ. Ένα 1-0 λοιπόν στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τον Ιβάν Μάρκοβιτς, όλα τα λεφτά η μπαλιά του Μίγκα για το Φουάση και το εξαιρετικό του γύρισμα στο ύψος του πέναλτι, πολύ ωραίο πλασέ του Ιβάν Μάρκοβιτς, 1-0 στο 12 η Μαύρη Θύελλα. Το μαρκάρισμα του Βασιλείου, αριστερά η μπάλα τώρα στον Μπέλι, στριφογύρισε, άφησε για τον Μέντες. Μέντες κρατά, συγκλίνει, Σταύρου, ένα σούτ, Κασοτάκης. Κρατά το 1-0 ο goalkeeper της Καλαμάτας με πολύ ωραία επέμβαση. Με το αριστερό χέρι πέταξε την μπάλα κόρνερ, τελική για τον Ασπρόπυργο. Πλάγιο με τον Δημήτρη Ψάνη. Βασιλείου πρώτος στην μπάλα. Κάνει λάθος, Τσόπελας βρήκε τον Μάρκοβιτς και εκείνος ανοίγει ωραία δεξιά για τον Μίγκα. Μίγκα στο σουτ, πάνω στη γραμμή, φωνές ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, κόρνερ θα υποδείξει ο Μπουτζοβίτης από την εξαιρετική έμπνευση του Χρήστου Μίγκα να πάει με μια σέντρα σουτ να ευνηδιάσει τον Κατσούλη σε μια ομολογουμένως πολύ δύσκολη φάση. Θα χρειαστεί σίγουρα το replay για να δούμε αν έχει περάσει η μπάλα την γραμμή. Κόρνερ, όπως και να έχει για την Μαύρη Θύελλα. Έχασε από τον Σταύρο ο Μανώλης Αλιατίδης. Αριστερά η μπάλα στο Μέντες. Μέντες θέλει να αποφύγει τον Τσόπελα. Στο δοκάρι μπάλα από την προσπάθεια του Μέντες. Από το πουθενά εδώ πήγε να δημιουργηθεί. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ασπρόπυργο. Πιέζει ψηλά ο Φουάσης. Σούτ από μακριά. Κανένα πρόβλημα για τον Δημήτρη Κασοτάκη σε αυτό το σούτ του Μπέλη. Μπάλα, Μαρτίνες, Μίγκας, παίζουν το 1-2. Μάρκοβιτς για τον Μίγκα, σηκώθηκε το σημαίακι. Φωνές για τον Βεργέτη. Από αυτή την πολύ όμορφη εναλλαγή της μπάλας, έκρυψαν την μπάλα της Καλαμάτας. Τελική πάσα προς τον Μίγκα, σηκώθηκε το σημαίακι του Βεργέτη. Μαρτίνες. Κίνηση του Φουάση, τον έψαξε, έκοψε ο Ζώνας. Μάρκοβιτς έξω από την περιοχή. Κίνηση του Ψάνη, πατά περιοχή ο Ψάνης. Το γύρισμα Φουάσης κόντρα του Βασιλείου, κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα να διπλασιάσει τα τέρματά της, χειροκροτείται η πολύ ωραία προσπάθεια των Μελανόλευκων.
Ο Κατσούλης. Φαλιά του Βοσκόπουλου. Φάουλ του Βοσκόπουλου. Και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Γιάννη Βοσκόπουλο από τον Δραγάτη με 10 η Καλαμάτα. Ενώ συμπληρώσαμε τα 90 λεπτά στο Σταύρος Παπαδόπουλος. Στο γήπεδο του Μεσσηνιακού η Καλαμάτα μένει με 10 ποδοσφαιριστές λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Γιάννη Βοσκόπουλο. Σε μια απόφαση του Δραγάτη για φάουλ πάνω στον Μπέλη. Παλιά! Τσόπελας απομακρύνει. Υπάρχει ένταση ανάμεσα σε Πινδώνη και Βασιλείου. Κόκκινη κάρτα στον Θανάση Πινδώνη. Ένταση τώρα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού για αυτή την κόκκινη στον Θανάση Πινδώνη. Ο Βασιλείου που έπεσε πολύ εύκολα κάτω στη λογομαχία του εκεί με τον Θανάση Πινδώνη. Με αποτέλεσμα την απευθείας κόκκινη κάρτα. Με τον Κατσούλη. Παίζει εύκολα την μπάλα δίπλα στον Μπέλη και γέμισμα του τελευταίου. Αλιαθίδης απομακρύνει. Τέλος! 1-0 η Καλαμάτα επικρατεί του Αστροπύργου. Μαύρη θύελα. Κατάφερε να επικρατήσει στο πολύ μεγάλο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής 1-0 της ομάδας του Αστροπύργου με σκόρερ τον Ιβάν Μάρκοβιτς. Ολοκλήρωσε με 9 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολών του Βοσκόπουλου στο 90 λεπτό και του Πινδώνη στο 95. Με έναν απίστευτο λαό σήμερα ο οποίος τη στήριξε πάρα πολύ και γι' αυτό και παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των ποδοσφαιριστών, το οποίο φυσικά και ανταποδίδεται. Οι αχές στο γήπεδο του Μεσσηνιακού ακούτε νομίζω.